Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it come a new of expression. Χαίρετε, χαίρετε. Εκπομπή Προμενάδα, το νέο αθλητικό podcast της Athens Voice, επεισόδιο 5. Είμαι ο Γιώργος Ψύχας και σήμερα έχουμε καλεσμένο, έχουμε την τιμή να έχουμε καλεσμένο το Μάριο Μάτζο, δημοσιογράφο, συγγραφέα, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΑΠ. Ναι. Σωστά τα λέω, Μάρια. Σωστά, σωστά, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, δική μου είναι η τιμή για την ε, πρόσκληση και για αυτό το λόγο και την αποδέχτηκα φυσικά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, νιώθω πάρα πολύ ωραία που είμαι εδώ. Χαίρομαι και ελπίζω με την πάροδο του, του podcast να σε κάνουν να αισθανθεί ακόμα πιο άνετα. Βεβαίως, πιο ωραία. Είμαι βέβαιο γι' αυτό. Είμαι βέβαιος. Από ό,τι κατάλαβε, ε, Μάρια. Η εκπομπή μα παραπέμπει λιγάκι σε ποδόσφαιρο. Ναι. Βέβαια, <laughs> καλύπτουμε όλα τα αθλήματα. Είναι σαφέ αυτό. Ε, και η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω κοινή σε, σε όλους τους καλεσμένους είναι πού ήταν στο Μουντιάλο του 1994 όπου υπόθηκε ουσιαστικά η ατάκα προμενάδα από τον Κότσου Παναγούλια. Εγώ λογικά ή στο πάρκο θα ήμουν μέσα στο σπίτι, γιατί ήμουν ενό έτου. Γεντη... Είμαι γεννηθή το 1993, οπότε ναι, φαντάζομαι στην Πάτρα βρισκόμουν σίγουρα, στον πέμπτο όροφο του Φαβιέρου. Ε, οπότε δεν έχω καμία ανάμνηση, αλλά ξέρω ότι εκεί ήμουν πάντως. Το πρώτο μοντιάλ που παρακολούθησε, ποιο ήταν. Το πρώτο μοντιάλ που θυμάμαι, φωτογραφικά θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον τελικό του 98. Το Γαλλία-Βραζιλία. Οι πρώτε εικόνε φωτογραφικά όμω. Ε, θυμάμαι ότι ήμασταν στο σαλόνι και βλέπαμε το, το τελικό. Ε, το πρώτο πλήρε μουντιάλ και στην όμορφη την τηλεόραση και θυμάμαι τα πάντα είναι το 2002. Το τη Κορέα και τη Ιαπωνία. Ναι, 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 θυμάμαι τα πάντα. Δηλαδή θυμάμαι σε ακραίο βαθμό τώρα δηλαδή, να στείλουμε να βλέπω το Κίνα Κωνσταντίνα επειδή είναι ο κύριο Βασάρα και δητής, για παράδειγμα. Ε, τέτοια πράγματα. Οπότε ε, ε, γενικότερα από μικρό παιδί, από, όταν άρχισα να θυμάμαι τον εαυτό μου σε μια τηλεόραση που είστε μπροστά σε ποδόσφαιρο. Οπότε εκείνο το Μοντιάλ πλέον που θυμάμαι τον εαυτό μου, το πέρασα μπροστά από τηλεόραση κολλημένο. Νομίζω έχουμε κοινέ αναμνήσει. Όχι ότι ήμασταν μαζί. Ε, γιατί και εγώ θυμάμαι τον γκολ του Σουκούρ. Ναι. Θα κάνει Σουκούρ, νομίζω. Ναι, ε, στο, το πιο γρήγορο στο ναι, 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 ναι. με την Νότια Κορέα. Νότια Κορέα ναι, ναι, ναι. Που ήρθε η Τουρκία τρίτη ουσιαστικά ε, σε εκείνο το Μοντιάλ. Στο 2-3 εκείνο το παιχνίδι. Κάθε ένα. Εντάξει, ήταν φοβερή. Η πορεία τη Τουρκία και εκείνο το μοντάλει. Για το πιο, νομίζω το... δεν ξέρω αν είναι ακόμη το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ενένα δευτερόλεπτα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν... Ήταν σίγουρα τότε, δεν ξέρω αν είναι ακόμη. Δεν το θυμάμαι. Και δεν έχουν περάσει πάρα πολλά. <laughs> δηλαδή είναι του 6, του 10, του 14, <laughs> 18 και τώρα. <laughs> τώρα. τώρα ναι, ναι, ναι. Οπότε υπάρχουν πιθανότητε να έχουν. Σίγουρα, 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 σίγουρα. <laughs> Από πού θες να ξεκινήσουμε, από το κομμάτι τη δημοσιογραφία, από το κομμάτι τη συγγραφή. Γιατί ε, εγώ τουλάχιστον σε γνώρισα μέσα από το κομμάτι τη συγγραφή. Ωραία. ωραία. Πάπ, να πάμε από εκεί, αφού το κίνησε εκεί. εκεί. Όπω σε βολεύει, ένα. Ναι, ναι, όπως το λοιπόν, έχεις το μυαλό σου. έχουμε το βιβλίο The Social One ναι. για τον Jürgen Klopp, προπονητή τη Liverpool. Τώρα έχει υπάρξει και στην Dortmund προφανώ, ναι. όπου τον έμαθε ο πιο πολλή κόσμο. Κάποιοι πιο παλιοί τον ξέρουν και από τα ποδοσφαιρικά του χρόνια που αγωνιζόταν. Πώ ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα, Πώ. Πώς δημιουργήθηκε στο μυαλό σου και από εκεί και πέρα πώς την υλοποίησες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η βάση είναι η δημοσιογραφική πορεία την οποία ανέφερες νωρίτερα και θα την φέρουμε στη συζήτηση αργότερα. Ε, η βάση ήταν αυτή. Ότι εγώ δημοσιογράφος δήλωνα τουλάχιστον ε, και επομένως με την, με την γραφή κειμένων γενικότερα ανέκαθεν ήμουνα ε, πολύ έτσι εξκιωμένος. Δηλαδή θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι στο σχολείο για παράδειγμα όταν έβλεπα μια ωραία φάση, ένα ωραίο γκολ τι Κυριακέ. Συνήθω τα παιδιά τη ηλικία μα στο σχολείο θέλουν την επόμενη μέρα να πάνε στο σχολείο και να το μιμηθούν. Ε, στο γυάλιμα ή στη γυμναστική που λέγαμε τότε. Εγώ ήμουν άνθρωπο που ήθελα να το ζωγραφίσει, να το γράψει, ήθελα να το περιγράψει κατά κάποιο τρόπο. Οπότε από μικρό όλοι μου λέγανε Εσύ θα γίνει ζωγράφο αυτό που μου λέγανε όλοι. Και οι συμμαθέ μου και όλοι. Ε, οπότε γενικότερα από μικρό παιδί με τα κείμενα είχα πολύ καλή σχέση. Τώρα, ε, επίση από μικρό παιδί έχω μια παθολογική αγάπη για τη Λίβερπουλ. Οπότε στην πορεία των χρόνων παρακολούθησα την ομάδα πολύ έντονα. Ε, και όταν πλέον ο συγκεκριμένο κύριο ε, ήταν πλέον πολύ κοντά στο να κατακτήσει το, το πρώτο ποτάσμα στην ιστορία τη ομάδα μετά από 30 χρόνια, την πρώτη πρέμια λίγη στην ιστορία τη ομάδα. Ε, είπα ότι με κάποιον τρόπο αυτή η ιστορία πρέπει να εξηγηθεί. Πρέπει να υποθεί το γιατί αυτό ο, για ο συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί 30 χρόνια λίγο πρέπει να χωρίσει ποτάσμα και ήρθε αυτό ο κύριο να κάνει την ομάδα πρωταθλήτρια. Επειδή θεωρώ τη η μια ιδιαίτερη ομάδα, ε, θεωρώ ότι ήταν και ιδιαίτερο ο λόγο για τον οποίο έγινε ε, ε, ο, το, το να πάρθει το πρωτάθλημα το 2020 από τον συγκεκριμένο άνθρωπο για να μην έχει γίνει νωρίτερα. Οπότε είπα ότι αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία που πρέπει να υποθεί και να εξηγηθεί με μη αγωνιστικά ε, δεδομένα. Αυτό ήταν. Θα πάμε πιο μετά στην όλη σχέση Λίβερπουλ-Κλοπ. Θα επιμείνω λίγο στη συγγραφή του βιβλίου, Φίλος. διότι είμαστε μια χώρα, καλό κακό, που δεν αγαπάμε πολύ ε, τα βιβλία. Όχι πω. Εντάξει, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Ναι. Απλώς, Απλώ εν προκειμένου τώρα στην Ελλάδα συζητάμε. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν μα αρέσει. Δεν είμαστε καλοί αναγνώστε. Είμαστε καλύτεροι θεατέ, τηλεόραση, social media και τα σχετικά. Πόσο δύσκολο ήταν να πει: Γράφω ένα βιβλίο, το πάω σε έναν εκδοτικό οίκο, το κυκλοφορώ, το υποστηρίζω από άψη marketing, δηλαδή από την ημέρα 0, όπου είπε τελείωσα την συγγραφή, το επόμενο βήμα. Πόσο δύσκολη ήταν όλη αυτή σε εισαγωγικά περιπέτεια ή εμπειρία, αν θέλει. Είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση, γιατί συνηθως ε, συνήθω με ρωτάνε τι δυσκολίε στη συγγραφή του βιβλίου. Ενώ οι δυσκολίε είναι αμέσω μετά. Ε, η αλήθεια είναι ότι πέραν Υπήρχαν δύο βασικά προβλήματα, δομικά προβλήματα. Το ένα ήταν ότι εγώ είμαι ένα άνθρωπο που δεν ήταν γνωστό στο ευρυκοινό, δηλαδή από το πουθενά τώρα εμφανίστηκε κάποιο, έγραψε ένα βιβλίο. Ωραία, μπράβο. Ε, και το δεύτερο ήταν ότι. Εκδόθηκε... Θα εκδόθηκε... περιμέναμε από άλλον να γράψει για τη Λίβερπουλ. ναι, ναι, από ναι, άλλο ναι. δημοσιογράφο. Ναι, είμαι βέβαιο, είμαι βέβαιο. καταλαβαίνω ότι τη έδινε που πάει. αλλά επίση το, το πρώτο πρόβλημα ήταν ότι εκδόθηκε το 2020, Δεκέμβρη του 20 όπου τότε τα βιβλιοπολία ήταν κλειστά μόνο για κάποιε μέρε τι γιορτέ να με τότε. Ό,τι βγήκε το βιβλίο ήταν με μέθοδο click away. Αυτό δεν θυμάμαι τώρα. Τέλο ήταν κλειστά βιβλιοπολία, ήταν στην καρδιά του κορονοϊού εκείνη την περίοδο. Οπότε και των πραγμάτων τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και επίση ε, ήταν προϊόν αυτοέκδοση. Δηλαδή δεν ήταν κάποιο εκδοτικό από πίσω. Εγώ εξέδωσα το βιβλίο. Και είχα τότε μία συμφωνία με, με τι εκδόσει ψυχογειό, απλά και μόνο για να διανύμουν το βιβλίο αυτή. Δεν ήταν δηλαδή αυτή πίσω. Οπότε και το κομμάτι του marketing, εγώ το ανέλαβα όλο. Ε, ήταν πολύ δύσκολο η αλήθεια είναι. Ε, αλλά ουδέποτε την, την ώρα που γινόταν όλο αυτό, την ώρα που, που το ζούσα όλο αυτό, δεν δεν, δεν. δεν, δεν, εισέπρατα αυτή τη δυσκολία. Τώρα πλέον μετά από τόσα χρόνια συνειδητοποιώ το πόσο δύσκολο ήταν. Ε, και ειδικά με την, με την έκδοση του βιβλίου στα αγγλικά και μπορώ να συγκρίνω τι δύο περιπτώσει, γιατί εδώ έχω ένα εκδοτικό από πίσω, είναι στην Αγγλία, είναι αλλιώ. Ενώ εδώ ήταν διαφορετικά τα πράγματα, στο ελληνικό. Ε, είναι, είναι δύσκολο. Και συμφωνώ σε αυτό που λε για την ε, παιδεία του κόσμου, όσον αφορά στο κομμάτι του βιβλίου. Γιατί το βιβλίο, η ανάγνωση ενό βιβλίου δεν είναι βλέπω ένα βίντεο στο YouTube, δεν είναι βλέπω ένα βίντεο στο TikTok, δεν είναι σκρολάρο στο Instagram. Ε, απαιτεί μια διαδικασία ε, συγκέντρωση, ε, να αποκοπήσω τον κόσμο, να αφουσιωθεί, που δεν το κάνουν πολύ πλέον. Στην, στην περιοχή τη τεχνολογία. Είναι, είναι ευκολία ε, άλλωστε. Ναι, ναι. Είναι η ευκολία, δεν τη βγάζω μιλάω παίξω. Και εγώ το ίδιο κάνω. Σαφώ, μα ούτε δεν εγώ, ναι, αλλήλω ναι. μόνο. Ε, απλώς είναι, ξέρει, πολύ πιο εύκολο να σκρολάρει στο Instagram, στο TikTok, ναι, στο, ναι, ναι. Στο, σε οποιοδήποτε social medium, ε, παρά να ξεφυλίσει ένα βιβλίο και να αποτυπώσει την ουσία αυτού που διαβάζει στο μυαλό σου. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ναι, ναι, ναι. είναι τελείω διαφορετικό. Το εύκολο από το σωστό. Όπω και από το ηθικό. Αλλά εντάξει, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Ναι, οι, δυσκολίε ήταν αυτέ νομίζω. Δηλαδή, το γεγονό ότι ένα άνθρωπο από το πουθενά εμφανίστηκε, έβγαλε μόνο του ένα βιβλίο, ε, το οποίο βγήκε σε μια κατάσταση με κρυστά βιβλίο πολύ. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο. Βέβαια, με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονό ότι το, ο κύριο συγκεκριμένο και γενικότερα το θέμα του βιβλίου ήταν αρκετά εμπορικό. Να το πω και αυτό το πράγμα. Πολλοί με, πολλοί με ρωτάνε που θέλουν να, θέλουν να γράψουν μυθιστορήματα ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν ήταν ένα μυθιστόρημα, αν θα πήγαινε το ίδιο καλά. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Δεν αμφιβάλλω, να μην ειλικρινή. Ε, πριν πάω και λιγάκι στο κομμάτι του αγγλικού βιβλίου, τη αγγλική έκδοση. Ναι. Πρώτο feedback από την. με το που δημοσίευσε το. με το που το εξέδωσε το βιβλίο, ποιο ήταν. Ε, από δικού μου ανθρώπου γενικά, ε, στην αρχή. Εγώ, ε, που όλοι μου λέγαν τα, τα καλύτερα. Αρχικά ήταν όλοι πάρα πολύ περήφανοι οι δικοί μου άνθρωποι για όλο αυτό το οποίο είχε γίνει. Φίντμπακ, ε, feedback, feedback ε, σε επίπεδο δημοσιογραφικό άρχισε πολύ γρήγορα να, να, να γίνεται ακριβώς επειδή το, 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 το βιβλίο ήταν, όπως είπα, ήταν, εμπορικό ήταν το θέμα του μωρέ. οπότε ήταν, ε, ε, μου έγιναν όλα πάρα πολύ εύκολα με τη δύναμη των social media δηλαδή, δεν χρειάζεται δε χρειάστηκε να κάνω πολλά απλά το κοινοποιούσα στο social media, το όλο ο κόσμος κοινοποίησε από εδώ, κοινοποίησε από εκεί από στόμα σε στόμα κυριολεκτικά Έφτασα να δέχομαι προτάσεις προτάσει για να συνεντεύξει για τέτοια πράγματα. Ε, καλή ώρα. Ε, ναι, καλή ώστε. ακριβώς. Ακριβώ, <laughs> Καλή ώρα. <laughs> ναι, τώρα. Ε, σε δημοσιογραφικό επίπεδο, νομίζω η πρώτη μου. Η πρώτη μου έτσι, το πρώτο feedback ωραίο που είχα ήταν από άνθρωπο του συντομητικού καναλιού, ε, τον Γιώργο Βασιλείου. Ένα άνθρωπο ο οποίο κάνει τροποτάσει τη ΣΑΕΚ, αλλά είναι φίλο τη Ντόρντουντ, οπότε ήταν ο άνθρωπος που είδε το βιβλίο για τον κλόπ και ενδιαφέρθηκε αμέσως να... Ε, γενικότερα άρχισε να παίρνει πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις ε, έτσι, έντονες όσον αφορά στο κομμάτι του, τον, το, του θετικού feedback. Δηλαδή έπαιρνα πάρα πολύ θετικό feedback πολύ, μαζικά το οποίο κάπου φρήκαρα κιόλας. Δηλαδή λέω Παναγία παρακούω πολλά καλά πράγματα. Αρνητικό, αρνητικό feedback. Αρνητικό feedback, ε, όχι ιδιαίτερα. Ε, το ε, από ανθρώπου έτσι κοντινού περιβάλλοντο, ε, ναι, έχω δεχθεί. Α, πάντα καλό πιστεύω κριτική. Αρνητικό, την έννοια ότι τη βλακή αν θέλει γράψει, δεν την έχω ακούσει. Από μέσα δεν ξέρω τι πει <laughs> Καλά, ναι, αλλά, <laughs> <πάνε>, <πάνε>, δεν, δε, δεν, έχω εισπράξει εγώ κάτι αρνητικό, όπω να σου πω, παιδί μου. Δεν, το βιβλίο κυκλοφόρησε το 20, Δεκέμβριο του 20. Πότε κυκλοφόρησε. Στην Αγγλία, στην Αγγλία το, 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 το Φεβρουάριο του 2023. 20 Φεβρουαρίου του 2023, πρώτη μέρα, ε, από τον Νοέμβριο ήταν διαθέσιμο για pre-order. Ε, το, 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 το είχαμε δημοσιεύσει από τότε, την Ευγέννη τότε, αλλά επίσημα, επίσημα στα βιβλιοπολία, δηλαδή στα ράφια, είναι από τι 20, από τις 20 συγγνώμη, Φεβρουαρίου του 2023. Καλο, καλοτάξτε το κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλέ δουλειέ, καλέ πωλήσει. Δεν ξέρω τι ευχαριστώ, λέμε όταν. Δε, 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 δε δε δε, δε, καλοτάξτε του λένε. Καλό Ναι, καλέ πωλήσει, να, να, γίνει best seller κάτι <laughs> Γιατί όχι. <laughs> Κοίταξε <laughs> να δει. Όταν μιλάμε για τη Λίβερπουλ, ο πυρήνα των εφανικών οπαδών εδώ μέχρι και στην Ελλάδα είναι ναι. φοβερό. Εγώ έχω πάει στο σύνδεσμο τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Εγώ εκεί έκανα την παρουσίαση. Ακραίο. Το Φεβρουάριο. παρουσίαση το βιβλίο μου εκεί. Το πόση αγάπη μπορεί να υπάρχει για. άνθρωποι Μια ξένη ομάδα. Ναι. Ναι, 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 ναι είναι ιδιαίτερο. είναι ιδιαίτερο δεν... Και μου ζητήθηκε να γράψω ένα άρθρο σε, σε ένα περιοδικό φιλάθρον Λίβερπουλ στο εξωτερικό στην Αγγλία. Ε, και δεν ήξερα να γράψω, και λέω: Α κάτσω να γράψω, Ρε, παιδί μου, πώ ένα άνθρωπο στην Ελλάδα έγινε Λίβερπουλ. Και... και πραγματικά εννοώ: Εγώ δεν έχω πάει στο Άνφιλτ, δεν, δεν έχω δει την ομάδα ποτέ από κοντά. Ε, πόσο αυτό το πράγμα, αυτή, αυτή η αγάπη για την ομάδα με έχει ενώσει με κόσμο. Με ανθρώπου. Αυτό, αυτό, ε, αυτό ουσιαστικά έγραψε το άρθρο και γι αυτό το, 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 το κολλάω τώρα σε αυτό που συζητάμε. Ότι πόσο με, ε, αυτό το οποίο ενώνει τελικά ρε παιδί μου του ανθρώπου δεν είναι το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είναι η αγάπη γενικότερα για όλο αυτό το οποίο η Λίβερπουλ έτσι. Όλη αυτή η άβρα ρε παιδί μου που υπάρχει γύρω από τη Λίβερπουλ. Γιατί δεν έχει μια άμα που να πει ότι έχει αρρώσει τα, τα πάντα το διάστημα. Εντάξει, δεν γελιόμαστε. Με πρόδοσε. Ε, βασικά όχι με πρόδοση, με πρόλαβε, να είμαι πιο. <laughs> Σωστό. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να τυχαίνει ένα σωράφο. Το έχει πράξει. Θα Γιατί... προλάβει άλλε. Ναι, ναι. ναι. Ήθελα okay. να κάνω την ερώτηση, αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Ότι έχω πληροφορίε, ξέρει από πού, <laughs> από κοινό γνωστό, ε, ότι δεν έχει πάει ποτέ στο Λίβερπουλ. Ναι. ναι, δεν έχω πάει καν στην Αγγλία. Δηλαδή, Ούτε και... τώρα που κυκλοφόρησε. Όχι, όχι, δεν έχω προλάβει, Ναι, 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 ναι. Τώρα, εντάξει, τώρα πλέον δεν είναι ότι αν θέλω ή όχι, πάντα ήθελα, αλλά πρέπει πλέον να το, να το κάνω. Η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία, είχα ένα φίλο, έχω ένα φίλο ο οποίο είναι πάρα πολύ καλό, ο Γιάννη, ο Λάμπρου, ο οποίο επί τρία χρόνια, νομίζω ότι ήταν 15-18, δεν θυμάμαι, ε, δούλευε, εργαζόταν στο Λίβερπουλ. Και όλο μου λέει, έλα, έλα, έλα. Για κάποιο, για κάποιο λόγο ανεξήγητο, ενώ είχα ταξιδέψει στο παρελθόν, εκείνη την, εκείνη την, περίοδο είχα πάθει μια πολύ μεγάλη φρίκη με τα αεροπλάνα. Οπότε δεν έμπαινα σε αεροπλάνο για την περίοδο. Λέω, ε, εντάξει, θα έρθω, θα έρθω, θα, έρθω, θα έφυγε ο Γιάννη του Λίβερπουλ. Το ξεπέρασα εδώ τα αεροπλάνα, αλλά δεν είναι πια εκεί. Οπότε δεν έτυχε, δεν, δεν πήγα. Ε, τώρα πλέον είναι και, και χρέο κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, εδώ είμαστε σε επαφέ για να παρουσιάσουμε βιβλίο στο Λίβερπουλ. Οπότε θα πάω, δεν γίνεται. θέλω, δεν θέλω, θα πάω πλέον. Εντάξει, από όλη την Αγγλία νομίζω ότι εκεί πέρα στο Messi Side πρέπει εντάξει, να Εντάξει, ναι ναι, ναι ναι, ναι, Οπότε εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα. Ναι. Ένα απλό scroll στο, στο προφίλ σου στο Instagram. <laughs> μία φωτογραφία ξεχωρίζει. Δεν να είσαι γυναίκα βέβαια να το κάνει εδώ. <laughs> <laughs> Όρθο. <όρφο. laughs> ε, μία φωτογραφία ξεχωρίζει με τον Κώστα Τσιμίκα. Α, ναι, 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 ναι. Τι συνέβη λιγάκι εκεί πέρα, λίγο το background. Εντάξει, εγώ έχω ρωτήσει, ξέρω, Εντάξει, πλώς, ναι. Όσοι μα ακούνε ή όσοι μα βλέπουν. Αλλήμον, ναι. βέβαια, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ημέρα ε, ήθελα να τον δω για να του δώσω το, το βιβλίο. Δεν ήξερα, δεν είχα μιλήσει μαζί του, δεν είχα τίποτα. Απλά επειδή είχα κάποιε προσβάσει στην, στην εθνική εκείνη την περίοδο, είχα πάει στο, στα αποδιοδυτήρια από κάτω για να τον περιμένω να το δώσω. Λοιπόν, αν έρχεται ο Κώστα έξω για να φύγει, βουριόζο βγήκε και το συνόδευε ένα άνθρωπο τη ομάδα. Δεν το, εγώ δεν το ήξερα αυτό, γιατί έπρεπε να φύγει αμέσω μετά τον αγώνα Ελλάδα-Σουηδία το Σεπτέμβριο του 1921 Το 19, 19. να φύγουν αμέσω για Λίβερπουλ, γιατί την μόνη μέρα είχε προπόνηση. Και το συναντάω, του δίνω το βιβλίο και αυτά και το βλέπει ο, ο Άγγλο ε, που ήταν δίπλα. Και μου λέει: Εσύ τι είναι αυτό, μου λέει ο Άγγλο. Του λέω: Βιβλίο για τον Γκλόπ και αυτά. Τι λε, μου υπάρχει, μου λέει στα αγγλικά ή στα γερμανικά να το δώσω αύριο κιόλα. Του λέω: Όχι, του λέω, όχι, όχι, όχι ακόμη. μου λέει: Δεν πειράζει, δώσουμε στα ελληνικά και το πάω εγώ. Εκεί αυτό ήταν το. Δεν έχεις νεότερο. Δεν έχω κάποιο feedback. Ο, εντάξει, η αλήθεια είναι τι να του δώσει. Τώρα είναι το θέμα να το πάρει στα χέρια του. Άμα είναι. Αλλά αυτό ήταν το, το κόνσεπτ με τον με το, με το Κώστα. Μου είπε ευχαριστώ, Κώστα. Εννοείται, λέει. Αλλά εντάξει. Δεν, δεν μπορούσα να κάνει παραπάνω από εκεί. Εντάξει. Αυτά που σου είπε ο συνοδό τέλο πάντων, ο ναι. άνθρωπο τη ασφάλεια, δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν το έναυσμα για να πει θα κάτσω και θα το κάνω αυτό και σε αγγλική έκδοση, ή το είχε αποφασίσει από πριν, διότι εντάξει, μιλάμε ναι. για μια ομάδα τη Αγγλίας ναι, εντάξει. Εξάπια στιγμή θα γινότανε. Η, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα έχω, έχω μία, σαν άνθρωπο, γενικά. Μία, ένα. Εσύ, το πω. μια παθογένεια, ίσω. που αρ, αργώ, γενικά, αργώ να πάρω μπρο και να πιστέψω σε πράγματα που έχω κάνει. Ε, δηλαδή και στην αρχή όταν έβγα το βιβλίο μου, μου λέει: Καλή τύχη, εντάξει, έπρεπε, οκ, okay, βγαίνει και ένα βιβλίο. Δηλαδή σιγά-σιγά άρχισα να, να, να χτίζω το μυαλό μου ότι όντω το παιδί μου, εντάξει, είναι κάτι καλό αυτό που έχει κάνει. Ε, και όταν πήγε το βιβλίο μου λέγανε όλοι άντε και στα αγγλικά του. Ε, εντάξει, αλλάξτε λίγο. Είπαμε. <laughs> δηλαδή. Δεν δε το πίστευα, λέει, ποτέ. Ε, σιγά σιγά άρχισε να, να χτίζεται το στο κεφάλι μου. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί όντω το που είπε αυτή τη συγκεκριμένη αφορμή. Γιατί εκείνη, εκείνη την περίοδο δεν είχα ακόμη αποφασίσει να το μεταφράσω στα αγγλικά. Μπορεί όντω υποσυνείδητα να, να λειτουργήσε και, και αυτό σε ένα, ένα έναυσμα. Γιατί εκείνη την περίοδο περίπου ήταν που αποφάσισα να, το, να, να, να έρθω σε επαφή με τον εκδοτικό, την pitch publishing στο, στο εξωτερικό. Οπότε ναι, ίσω που συνήθω να λειτουργήσει. δεν το είχα σκεφτεί. Ωραίος. Oh. Ωραίος. Εγγραφή. Ωραίος. <laughs> να σημειωθεί αυτό, παρακαλώ. <laughs> ε, λοιπόν, πάμε λιγάκι σιγά σιγά να εντρυφήσουμε στη φύση του βιβλίου. Ωραία, ωραία. Jürgen Klopp. Ναι. Γιατί Jürgen Κλοπ. Πέρα από την αγάπη σου για τη Λίβερπουλ, Εντάξει, δεν είναι ο πρώτο προπονητή που είχε ποτέ η Λίβερπουλ. Όχι, ούτε ο πιο επιτυχημένο. Ναι. ή αυτό, αν θέλει, που τον έχει συνδυάσει ε, ένα μέσο οπαδό τη ε, ομάδα ή γενικότερα του ποδοσφαίρου. Ιστορικά, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Γιούργεν Κλόπ. Η αλήθεια είναι ότι ε, στο, στο πρόσωπο του γενικότερα, αυτό που λένε και οι φίλοι τη Λίβερπουλ, ότι when I saw his face, όταν είδα το πρόσωπό του, ε, now I was a believer. Δηλαδή πλέον πίστεψα σε αυτόν. Ε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια προσωπικότητα πάρα πολύ ιδιαίτερη ε, και αγγίζει πάρα πολύ την ψυχή, όχι μόνο του ποδοσφαιριστή, όπω έχει αποδειχθεί, αλλά και του κόσμου. Δηλαδή, νομίζω ότι ε, είναι ένα άνθρωπο ο έχει μεγαλώσει περισσότερο σαν οπαδός παρά σαν ε, ποδοσφαιριστή. Γιατί ήταν ποδοσφαιριστή. Ε, αλλά έχει μέσα του επειδή και σαν μικρό παιδί ήταν ε, φαντικό φανατικό σπαθό τη Στουτγκάρδη, ταξίδευε, πήγαινε στο γήπεδο. Ε, ε, έχει αυτή την, άβρα ε, την του το παδού. Οπότε μέσα στο γήπεδο το, αυτό το πάθο του για το ποδόσφαιρο το βγάζει. Και επομένω αυτό, αυτό, ο κόσμο βλέπει τον εαυτό του στι στο, 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 στο εκφράσει του κλοπ. Όλοι παραφιαζόμαστε, πανηγυρίζουμε, τρελνόμαστε, θέλουμε να τρέξουμε, να, 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 αγκαλιάσουμε κόσμο μέσα στο γήπεδο. Και το να βλέπει την προσωποποίηση τη ψυχοσύνθεσή σου ω οπαδό μέσα στο γήπεδο, στο, στο, στο πρόσωπο του προπονητή είναι, είναι διαφορετικό. Ε, νομίζω ότι κυρίω έχει να κάνει με το... Δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Έχει να κάνει κυρίω με το πώ είναι σαν τύπο, ρε παιδί μου, ο, ο Κλόπ. Ε, ε, ακόμα και αυτές οι αγκαλιάς στους παίχτες. Ε, ε, όλα αυτά. Ό, ε, νομίζω ότι είναι... Ε, ε, εκφράζει έναν άνθρωπο ο είναι μια πατρική φιγούρα. Μια πατική φίγουρα. Αυτό. Μου δίνει σαν άλλο γκουτι την, καλ... την κατάλληλη πάσα. Ά, αυτά είναι. Τώρα θα το πιάσουν τώρα τα πιτσυρίκια που δεν έχουν το γκουτι να παίζει. Τέλο πάντων, εγώ το, το αφήνω εδώ και άμα θέλετε ψάξει το YouTube Highlights γκουτι. Σωστό. έρευ. Ε, Έχει πει σε άλλη συνέντευξη, τηλεοπτική αν δεν κάνω λάθο, ότι το κοινό χαρακτηριστικό που συνδέει εσένα και τον κλόπ είναι αυτό το αίσθημα ναι. οικογένεια που σε κάνει να νιώθει. Και εντάξει, αντικειμενικά τώρα και από τα social τη ομάδα, εντάξει, δεν μπορούμε να τη ζήσουμε την ομάδα από τα αποδητήρια προφανώ. Το βλέπουμε κι εμεί. Είναι ναι. μια οικογένεια. Θεωρείς ότι εκείνο είναι αυτό που το δημιουργεί σε μια ομάδα όταν την αναλαμβάνει, ή υπάρχει αυτό το αίσθημα και σε άλλε ομάδε, απλώ στην περίπτωση του κλοπ, φαίνεται λιγάκι πιο πολύ. Τα, σίγουρα νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο. Θα δουν και άλλοι άνθρωποι έχουν αλλάξει πάρα πολύ και έχουν εργαστεί πάρα πολύ σκληρά στο, στο background. Εντάξει, η Λίβερπουλ είναι ένα σύλλογο πολύ ε, δημοφιλή, που γενικότερα όλα τα τα, 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 γνωρίζουν πλέον. Δηλαδή, πράγματα που γίνονται και στην ομάδα τα βγαίνουν προ τα έξω, ειδικά στην εποχή των social media. Ε, ναι, το, το, ε, αυτό ακριβώ περίπου έχω πει. Ε, ότι επειδή με είχε, είχε, ρωτήσει το ο δημοσιογράφο εκείνο, νομίζω ποιο είναι το κοινό στοιχείο, ναι, αν βλέπει τον εαυτό σου στο, 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 στον κλοπ, ναι. Ε, και όντω ναι, γιατί πάντα όταν γράφει ένα βιβλίο, ακόμη και τέτοιο βιβλίο, πρέπει να αφήσει κάτι του εαυτού σου μέσα στο χαρτί. Νομίζω ότι το ότι άλλαξε τελείω τη Λίβερπουλ ω οργανισμό το επιβεβαιώνουν οι ίδιοι άνθρωποι και όχι τόσο οι παίκτε. Κυρίω οι άνθρωποι οι που εργάζονται στην ομάδα. Δηλαδή, από, από τον Θηρορό στη, στο Μέλγουτ τότε, τώρα πλέον στο Κέρκμπι, το νέο πολιτικό κέντρο. Από τι ε, Σεφ, την Κάρλο και την που του αγαπάει όλος ο κόσμο. Δηλαδή, από όλου του εργαζομένου που εργάζονται με απλού μισθού μέσα στην ομάδα για να παρέχουν στου ποδοσφαιριστές και στους, σε όλο το staff τι δυνατότητε να, να δώσουν το 100% για το, στο αγωνιστικό κομμάτι τη ομάδα. Ε, δηλαδή, αν δει, υπάρχει και συγκεκριμένο κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται ε, μέσα πράγματα που έχουν πει οι άνθρωποι ε, που εργάζονται στην ομάδα. Και νομίζω ότι αυ αυ αυτοί είναι που αποδεικνύουν το τι έχει αλλάξει ο κλόπ. Γιατί το ότι την άλλαξε την ομάδα αγωνιστικά εντάξει, το ξέρεις ο κόσμο. Το, το βλέπει. Δεν είναι. ή το έβλεπε τέλο πάντων. <laughs> ε, ω, εντάξει. Ε, αλλά το, 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 συζητάμε. Ε, το το, 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 πώ την έχει αλλάξει ω οργανισμό όμω είναι κάτι το οποίο θα σου το πούν οι άνθρωποι οι οποίοι τον, το τε, είναι στα, στα, στο background, στα, στα, στα παρασκήνια και δουλεύουν από πίσω. Δηλαδή, από πίσω τι κάμερε που λέμε. Ε, οπότε, ένα άνθρωπο που με αυτόν τον τρόπο έχει, έχει καταφέρει να, να αλλάξει όλου όλες όλες του σχετισμού και όλε τι σχέσει μεταξύ όλων. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έκανα το πήγε στο, στην, στην, προπόνηση. Δεν ήταν να μαζεύει του παίκτε για να του πει: Αλλά παιδιά, εντάξει, ωραία, ξέρω που θα πάμε για το επόμενο παιχνίδι, να τα βρούμε όλα. Είναι ότι μάζεσαι όλου του παίκτε του και έφερε όλου του εργαζομένου στην ομάδα να περάσουν, να παρελάσουν μπροστά του παίκτε, να χειροκοτηθούν από του παίκτε και να του πει ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα εργάζονται καθημερινά σκληρά για εσά. Από εδώ και πέρα θέλω να έχετε σχέσει μαζί του και καλέ. Και υπάρχουν πραγματικά παίκτε οι οποίοι έχουν προσωπικέ σχέσει με, με, με ανθρώπου από το. εργαζομένου απλά. Δηλαδή, ο Μανέ έχει πει ότι η Κάρολ και η Καρολάιν ήταν οι αγαπημένε μου στο, στη, στη Λίβερπολ. Ε, τέτοια πράγματα. Είναι σχέσει μεταξύ. Αυτό αλλάζει τελείω τον οργανισμό, τελείω τη λειτουργία όλη. Η οικογένεια, πώ το Θεωρεί δηλαδή. Όχι θεωρεί. Ποια είναι η άποψή σου πάνω στην φετινή αγωνιστική εικόνα της Λίβερπουλ που ναι. αντικειμενικά δεν είναι αυτή που έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον, δεν θα πω ότι είναι κακή και τέτοια Α το κρίνει ο κόσμος έχει πέσει η ομάδα Σαφέστε. δεν είναι στην κατάσταση που την έχουμε συνηθίσει ή που μας έχει συνηθίσει και ο κλόπ να παρουσιάζει την ομάδα πέρα από κάποιες ξέρει, ας πούμε η εφτάρα στη ναι, United ναι, 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 ναι. θεωρείς ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο πέρα από το αγωνι... καθαρά αγωνιστικό ξέρεις, το mentalite α πούμε, ενό προπονητή, πώ το περνάει στην ομάδα. Αυτό το οικογενειακρο... οικογενειοκρατικό, αν το λέω σωστά, που περνάει ο κλοπ, μήπω έχει αρχίσει και ευθύνη. Επειδή έχουν φύγει και αρκετοί παίχτε, ή που ακούγεται, τώρα θα φύγει και ο Φιρμίνο το καλοκαίρι, ο Μανέ έχει φύγει. Έρχονται νέα... νέο αίμα, νέοι mm -hmm. παίκτε. Μήπω έχει χαθεί όλο αυτό σιγά σιγά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ε... Αυτό δεν, 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 δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω δηλαδή. Αλλά ε, με βάση αυτά που τουλάχιστον ε, βγαίνουν προ τα έξω δεν. δεν δε, δε, δε νομίζω. Αυτό το οποίο σίγουρα ε, μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχουν ε, ε, ευθύνε και του κλόπου βέβαια, αγωνιστικέ, δεν το συζητάμε. Ε, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με ένα με ένα, σύνο, με, με ένα μείγμα. Ε, ε, Πώ το λένε, ε, μου είχε το fatigue. Ε, Εξάντληση ε, και συναισθηματική και σωματική ε, από όλα τα χρόνια. Όχι μόνο την Πριστίνη Ζων πήγαινε να τα, να τα πάρει όλα η ομάδα. Ε, γιατί και η Πριστίνη Ζων έπαιξε μεγάλο ρόλο στη φετινή και στο πώ ξεκίνησε, στο πώ πολυματικά ξεκίνησε αυτή. Ε, γιατί ο Κλοπ καλώς ή Κακό είναι ένα συναντητή ο οποίο αγωνιστικά έχει υπερβολικέ απαιτήσει από του προσοχητέ του, δηλαδή του τελειώνει, του λιώνει πάρα πολύ. Γι' αυτό βλέπει υποσχεθέ όπω ο Φαμπίνο που είναι 32-31, να είναι λε και είναι 35 στο γήπεδο. Δηλαδή δεν έχει, σημασία μόνο πόσο, πόσο, παλι, ναι, πόσο, παλιό <laughs> είναι το αμάξι, είναι πόσα χιλιόμετρα του έχει. Ε... Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι η ομάδα πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο χρειάζεται ένα rebuild. Οπότε είναι, δεδομένο ότι κάποιοι υποσχεθέ. Και ο Φιρμίνο για παράδειγμα που αναφέρει, που είναι ο, 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 για μένα είναι ο αγαπημένο μου παίχτη στην εποχή κλοπ. Επλέον δεν μπορεί να αποδώσει το ίδιο. Οπότε ναι, έχει τη ώρα να περάσει να θεί ένα άλλο. Ε, ένα πράγμα το οποίο το, το συζητάμε συνεχώ με τον φίλο τον Αντώνη, ένα, ένα πρόβλημα που έχει ο Κλοπ και το οποίο το πληρώνει η Λίβρουλ φέτο, φαίνεται ότι είναι το κομμάτι συστηματικό. συναισθηματικό. Γιατί παρά είναι συναισθηματικό, δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστέ οι οποίοι ήταν δεδομένο ότι η παιδί μου του έλεγε ότι δεν τραβάνε ρε παιδάκι μου. Δηλαδή θα μπορούσε να του πουλήσει το καλοκαίρι το προηγούμενο και η Τάτ, Τσάμπελιν, οι ποδοσφαιριστέ. Αλλά του κράτησε γιατί γι' αυτό, για το κλίμα, το οικογενειακό, γιατί αυτοί είναι οι παίκτε, είναι τα παιδιά μου, αυτά του θέλω εδώ και το, θα το φύγουν ελεύθεροι. Δη... Είναι ενδεχομένω και ένα μειονέκτημα αυτό. Αυτό, έτσι, ναι, 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 Εν τέλει είναι, μπορεί να, το, να, σου γυρίσει και μπούμερα για ναι, μιλάμε... Γράμματα, ναι, ναι, ναι. Για μια δουλειά. Ναι. ναι. Εντελώ ψυχράμα το δούμε. Ναι, είναι ναι, μια ναι, δουλειά. Είναι σαν να. Όπω ε, πολλέ φορέ λέμε στην Ελλάδα, πώ πηγαίνει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό ή από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Δεν, δεν είναι συναισθηματικά. Είναι δουλειά. Ναι, είναι δουλειά. για, δουλειά. για τον οπαδό ή για τον φίλαθλο, όπω αυτό αποκαλείται το καθένα. Δεν, δεν είναι έτσι. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ αλλά για τους παίκτες και τους προπονητές, εντάξει, είναι λιγάκι πιο φυσιολογικό ναι. να το θεωρούμε, ξέρεις, νορμάλ. Ε, Έτσι είναι. Να, να αποστασιοποιούνται λίγο από αυτά τα ναι, πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αν κάτι που έχει ίσως πλήξει λίγο την ε, όλη η ιστορία στο, στο τι γίνεται και αν έχει γίνει μια βεβαιότητα, νομίζω ότι είναι και το κομμάτι το διοικητικό, γιατί και η διοίκηση λίγο... Ε, την μία αφήνει να εννοηθεί τι πουλάμε, την άλλη αφήνει να εννοηθεί όχι, δεν πουλάμε, αλλά ε, 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 ψάχνουμε επενδυτή. Δηλαδή, και αυτή η αβεβαιότητα λίγο νομίζω ότι για κάποιο διάστημα δημιούργησε ένα πρόβλημα στα εσωτερικά τη ομάδα και γι' αυτό είδαμε και ανθρώπου εργαζομένου να αποχωρούν από την ομάδα. Ε, τώρα, στο καθαρά ο οικογενειακό κλίμα του αγωνιστικού τμήματο. Δεν, 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 έχω δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου και δεν το βλέπω κιόλα να βγαίνει προ τα έξω. Το άτομο τι σημαίνει Καλά, ναι, εντάξει. Μακάρι <laughs> να το ξέρω. Μακάρι, μακάρι, ναι, ναι. Μία ακόμα ερώτηση για τον Κλοπ. Έχει. Προφανώς, Προφανώ στον Κλοπ θα εστιάσουμε. <laughs> Αν ο Κλοπ δεν ήταν προπονητή, τι θα ήταν. Ο ίδιο έχει πει γιατρό. Θα, θα, ήθελα να είμαι. Αυτό, στο πίσω, στην περίληψη, λέει το βιβλίο, εγώ δηλαδή, ότι ένα άνθρωπο που σε ονειρεύτηκε να γίνει γιατρό πήρε μια διασωλημένη ομάδα και την έφερε στην κορυφή του, στην ελίτ του, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Dark ε... joke, εν joke μεταξύ, γιατί είναι και. Ναι. Το έχει εκδώσει και την εποχή του κορονοϊού. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Πραγματικά, εντάξει, να Αυτό ήταν το όνειρό του. Οπότε, γενικότερα, έχει πει και ο ίδιο ότι θα ήθελε να είναι κάτι που να βοηθήσει του ανθρώπου. Δηλαδή, Γι' αυτό και η ιατρική ήταν το όνειρό του, επειδή ήθελε να βοηθάει ανθρώπου. Ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο στο βιβλίο που λέγεται Helping Syndrome. Ε, ε, ε η σύνδρομο στο ελληνικά. Συγγνώμη <laughs> μου, βγαίνει το αγγλικό γιατί είναι το πιο πρόσφατο. Ε, ε όπου ε, ουσιαστικά αυτό παρουσιάζει το πόσο είναι σαν πατρική φιγούρα και πόσο θέλει να βοηθάει του πόσου Οπότε θα πω γιατρό για το ίδιο στο χιπή. Ψυχολόγο. Ναι, ίσω καλύτερα. σω καλύτερα ψυχολόγο έχει δίκιο γιατί για, για, για γιατρό απέτυχε, είπε, δεν έφτασε του βαθμού του απαιτούμενου για να σπουδάσει γιατρό. Οπότε ναι, ίσω ψυχολόγο ήταν πιο εύστοχο. Αν δεν έγραφε βιβλίο για τον Γιούργεν Κλόπ, για ποιον προπονητή θα έγραφε ή για κάποιον παίχτη ενδεχομένω. Πού, πού, με ρωτάνε, με ρωτάνε συνέχεια για αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω έναν Έλληνα προπονητή στο κεφάλι μου και έναν ε, ξένο ποδοσφαιριστή πια. Ε, για τον ξένο ποδοσφαιριστή θα, έγρα, θα έγραφα ίσω κάτι για τον, ε, για τον, Φιρμίνο, γιατί θεωρώ ότι είναι ε, ένας ένα άνθρωπο, ένα ποδοσφαιριστή που πολλοί κόσμοι δεν τον το καταλαβαίνει. Τι κάνει στο γήπεδο. Δε, δε, χρειάζεται να το πει ότι ξέρει, φίλε, εντάξει, δεν βάζει 50 γκολ στο χάλι, αλλά έλα να σου δείξω τι έχει κάνει στο γήπεδο. Έλα να σου δείξω γιατί είναι ο άνθρωπο που έκανε το Σαλάχ και το Μανέ Μάγκε. Γιατί είναι ο άνθρωπο ο οποίο χωρί αυτόν λίγο δεν έχει κάνει τίποτα. Το, το false nine, παιδί, αυτό που. Το... Αλλά είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Για Έλληνα προπονητή, ε, επειδή του, το έχω εγώ πολύ μεγάλη αγάπη, επειδή είναι ένα άνθρωπο που έχει σημαδεύσει από τα, τα, τα παιδικά μου χρόνια, και έφυγε και νωρί, είναι ο Γιάννη Οκυράστα που για μένα είναι ο άνθρωπο ο οποίο. Εντάξει, νομίζω ότι. Ε, 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 μαρτύρησα και την ομάδα που επιστορίζω στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Ε, εντάξει, εντάξει. Okay. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπο, στον οποίο δεν αναφέρεται κανένα και δεν ξέρω γιατί, που έθεσε τι βάσει όχι για το Παναθηναϊκό, αλλά για την εθνική του 4. Γιατί κανένα δεν αναφέρεται στο, στον Γιάννη Κυράστα Οτι είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχτισε πολλά παιδιά που ήταν βασικά στελέχη τη ομάδα που πήγε και. Μα έκανε περήφανο στην Πορτογαλία. Οπότε θα ήταν κάτι. Είναι, είναι δύσκολο. Είναι λεπτό ζήτημα. Γιατί είναι και στη ζωή ο άνθρωπο, αλλά αυτό θα είχα σαν, ε, σαν ιδέα στο μυαλό μου. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Εγώ περίμενα <laughs> να μου πει ξένο προπονητή σίγουρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι από όλε προπονητέ, όταν το καλοσκεφτεί. Ναι. Μειώνεται λίγο ο αριθμό. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, και περίμενα να μου πει τον Μπέπ, α πούμε ή τον ε, Αντζελότη, τον Μουρίνιο που είναι, είναι μια πολύ, ναι, ιδιάζουσα ναι. προσωπικότητα. που <laughs> ή άλλως, τον τίτλο τον έχει, έχει social one, εντάξει, το κάνει special. <laughs> ναι, 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 Τελείωσε. Ισχύει. Όχι, Αλλά δεν το περίμενα για τον ναι. Ναι. Ναι, δεν, περίμενα, ναι, ναι. Ναι. Ναι, 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 δεν ξέρω, είναι, αυτό μου έχει κολλήσει το μυαλό. Ε, δεν, δεν το έχω ρεμάσει σαν ιδέα, αλλά το είχα σε στο μυαλό μου ότι γενικότερα θε, ε, νομίζω ότι ένα βιβλίο ρε παιδί μου, για να βγει πρέπει να εξηγήσει κάτι, πρέπει να, να έχει να πει κάτι. Δηλαδή, να, αυτό είχε, είχε γιατί, εντάξει, ελπίζω, ελπίζω να αποδείξει το γιατί. Ελπίζω να κατάφερα να κάνω αυτό. Το γιατί, ε, πώ ο συγκεκριμένο άνθρωπο άλλαξε την όλη νοοτροπία την τη ομάδα, πώ κόλλησε με την, με την πόλη και με την ομάδα και γιατί είναι τελικά αυτό που το έκανε. Το, 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 το πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια. Ε, στην περίπτωση του Γιάννη Κυράστα, θα εξηγούσε κάποιο ε, γιατί. Μάλλον ε, ε, θα, 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 θα αποκαθιστούσε την τάξη στο γιατί δεν τον αναφέρει κανένα να μιλάει για τον γύρο του 4. Δεν τον αναφέρει κανένα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον ξέρουν καν. Όλοι ξέρουν ρε, ο Ρεχάγγελ, ο Τουπαλίδη, ο Χαριστέα, α πούμε από εκεί, ο Λευτού. Ε, ή για το, το Φιρμίνο, α πούμε, θα. θα Είχε να πει πράγματα σε κάποιον ο δεν, δεν, δεν καταλαβαίνει τι, τι, έχει, τι κάνει ο Μπόμπι στο γήπεδο. Νομίζω ότι α, α, γι' αυτό έχω αυτού του δύο στο κεφάλι μου, γιατί είναι δύο project τα οποία έχουν να πούνε κάτι καινούριο. Θεωρώ. Τώρα τι να σου πω, δεν, δεν έχει οριμάσει κάτι από τα δύο πάντα. Αν ερχόταν ο κλοπ. Επειδή δεν το κλέψει κανένα, τα αλήθεια. <laughs> άμα δεν <θα> το κόβουμε. <laughs> όχι, όχι, όχι. όχι. Ε, κοίταξε να δει, πρέπει να βγει και το κομμάτι τη αλήθεια αυτό που είναι στην αφάνεια προ την επιφάνεια. Τώρα, μακάρι να το κάνει εσύ πράξη. Ναι, 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 αλλά ναι, ναι, το ναι, θέμα ναι, είναι, ξέρει, μερικέ φορέ. Α βγει αλήθεια στο προσκήνιο. Αστείωμα, αστείωμα. Ερχόταν ο Κλοπ, ξέρω εγώ, ή ένα άνθρωπο τη Λίβερπουλ και σου έλεγε, ξέρεις, το διάβασα. Το διάβασε ο, ο Γιούρκεν, το βιβλίο. Δεν με έχει ψυχογραφήσει ούτε στο 1%. <laughs> Τι κάνει, θα την όλο στον αέρα. Όχι, εντάξει. Γράψω βιβλίο απόδοση ε, δικαιοσύνη. Πρέπει να μου πείτε για πώ, για να ξέρω τι να γράψω όμω. Πρέπει να μου το πείτε, που έχω λάθο. πω, μπορεί, Φίλιπ, τι ρώτησε αυτό τώρα. Δεν το φαντάστηκε ποτέ. Δεν Πότε, το φαντάστηκα ξέρει. ποτέ. Όχι, εντάξει. Ναι. Ε, ξέρω τόσο απ έξω να έξω, έχουμε πέσει ρεφιλέ. <laughs> λοιπόν, <laughs> εκ των <laughs> πραγμάτων. <laughs> δεν τον έχουμε είναι. γνωρίσει. Οπότε αλήθεια σίγουρα αλήθεια. Είναι. μπορεί να έχουμε είναι αλήθεια πέσει. να έχει δεν το δω. Δεν το, Μεθανιδιάστη τώρα. Δεν τα τεινάζω στον αέρα, σίγουρα. Ε, αλλά ίσω είναι μια καλή αφορμή για να γνωριστούμε και να με τα πει. Έτσι. Οπότε Θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ, όντω. Δηλαδή, γιατί εκεί θα είναι εκείνη η κριτική που την ακού και το βουλώνει, δεν κάνει τίποτα. Εννοείται. Αλλά θα, θα έχει ενδιαφέρον να, να ακούσω τι, τι έχω κάνει λάθο, αν όντω έχω κάνει. Ναι. Το έχει κυνηγήσει καθόλου με του ανθρώπου τη Λίβερπουλ, Συνήθω. Όχι σέτοι. ακόμη. <ΣΟΥ> όχι Θέλω. <ΣΟΥ> ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ψηλοποιεί και με τον εκδοτικό οίκο. Σίγουρα με αφορμή και το, την παρουσίαση του βιβλίου που μάλλον θα γίνει το καλοκαίρι στη, ε, στο Λίβερπουλ. <ΣΣ2> προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Ε, εντάξει, δεν, νομίζω, ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Το, όχι, δεν νομίζω. Δεν λέω. Πιστεύω θα, θα, θα παραμείνει. Γιατί ξέρει, είναι όλο αυτό το κόνσεπτ τη καταραγμένη επταετία από τη Μάιντζα από την Ελλάδα. Το ξέρω, ναι, ναι, ναι. Το... Και τώρα είναι ο έβδομο χρόνο. Είναι ο έβδομο χρόνο, ναι, ναι. Εντάξει, είναι αλλιώ εδώ. Εντάξει, δεν, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ε, η αλήθεια είναι ότι ένα από του λόγου για του οποίου ο λόγο για τον οποίο έφυγε και από τη Μάιντσικα και από την Τόρτμουντ ήταν το γεγονό ότι θεωρούσε ο ίδιο ότι δεν μπορεί να βελτιώσει άλλη την ομάδα. Οπότε από τη στιγμή που λέει ότι δεν μπορεί να βελτιώσει άλλο, θα Ευχαριστώ, γεια σα, φεύγω. Κάνε και την γέννη με το καπέλο Ναι. Δέξει. Την έκανε στο Σαλάχ, όταν <laughs> <στο σαλάχ>. ήταν <laughs> στα 0 με την Γκινάιντ. Τη ε, εδώ το πράγμα είναι διαφορετικό. Έχει ανανεώσει πρόσφατα, πέρυσι τέτοια εποχή περίπου. Ε, και νομίζω ότι είναι και η δυναμική τη ομάδα και σε οικονομικό επίπεδο και, και σε επίπεδο ποιότητα και προοπτική που δεν είναι το ίδιο με την, με την Dortmund για παράδειγμα. Στην Dortmund ήξερε ότι εντάξει, ό,τι και να κάνω, δηλαδή την τις, πήρα δύο πρωταθλήματα. Της, ε, την έφτασε τελειώτη από τη Λίγκ και μου τρώει τη παίκτηση η Bayern. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Στη Λίγκ αλλιώ. Στη Λίγκ είναι άλλο, άλλο μέγεθο, παιδί μου. Δηλαδή ε, έχει τη δυνατότητα να χτίσει την ομάδα από την αρχή. Οπότε θεωρώ ότι και ο ίδιο το βλέπει ακόμη λίγο έτσι, το, το βρίσκει λίγο σεξι ακόμη σαν project. Και. Δεν μπορώ να φανταστώ τον οποιοδήποτε, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη διοίκηση και οποιαδήποτε διοίκηση να, ε, να, να, πει ότι εγώ, εγώ δεν μου κάνει ο αυτός ο άνθρωπος που με, με, με όχι ακραία χρήματα μου έχει φέρει ένα σωρό και μπορεί να μου φέρει επιτυχία Δηλαδή και και οικονομικά να το δει. Θα ήταν και ανόητο δηλαδή εκ μέρου και τη Νομίζω ναι. Νομίζω, ναι. ναι. Νομίζω, και, και όντω η αλήθεια δεν τίθεται ζήτημα ε, για τον κλοπ. Κριτική δέχεται προφανώ και δεν εννοείται. ειδικά για, για φέτο θεωρώ ότι έχει τι μεγαλύτερε των ευθυνών για το αγωνιστικό χάλι. Αλλά άμα κάνει μια γύρα και στα social και δει τι γίνεται έξω, θα καταλάβει ότι ωραία ναι, μα πάει τα νεύρα, αλλά τον θέλουμε. Θα φτάσει σε. Περίοδο, ξέρει, μακροβιότητα, Βενγκέρ, Φέργκισον, τον βλέπει. Εντάξει, αν όχι φέτο, εγώ ανέφερα τη φετινή χρονιά, επειδή είναι αντικειμενικά η χειρότερη. Ναι. Έχει περάσει κρίσει, αλλά τόσο βαθιά κρίση, σαν τη φετινή, Όχι, θεωρώ φετινή. τουλάχιστον δεν υποστηρικτή τη Λίβερπουλ. Απλώ θεωρώ καθαρά υποκειμενικά ότι δεν έχει περάσει η Λίβερπουλ χειρότερη Όχι. φάση. Επικλόπ. Τον βλέπει όμω να κάθεται, δηλαδή, ξέρεις, να βεγγεριάζει ή να, να γίνει σαν το Φέργκισον. Η αλήθεια είναι ότι έχει πει ο ίδιο ότι δεν, δεν με φαντάζομαι μέχρι πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία να κάνω αυτή τη δουλειά. Βέβαια, τα ίδια μα έλεγε ότι για το 24 θα φύγω και μα ανενέωσε. Ε, αλλά. Αμφιβάλλω να φτάσει μέχρι τόσο αργά. Δεν, δεν ξέρω. Ε, νομίζω ότι η επόμενη σεζόν θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το μέλλον του. Νομίζω ότι η επόμενη σεζόν θα είναι κρίσιμη. Γενικότερα, νομίζω ότι αν η επόμενη σεζόν είναι τα ίδια χάλια ή αντίστοιχα ή η αντιστοιχα η ομαδα δεν. Καταφέρει να δείξει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι και εκεί θα ξεκινήσει η γενικότερη αμφισβήτηση και μέσα μα, και σαν φιλάθρο δηλαδή, τη ομάδα, θα ξεκινήσει Δηλαδή, λέμε ότι μήπω έκλεισε ο κύκλο, ρε φίλε. Ε, οπότε θεωρώ ότι η επόμενη σεζόν θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Αν την επόμενη σεζόν κάνει κανένα σεζόν σαν περσινή, θα πούμε: Όπα, αυτό θα μείνει κι άλλο. Γενικότερα, ό,τι και να γίνει πάντω, ακόμη και τώρα να έφευγε, ε, το legacy που έχει αφήσει στην ιστορία τη ομάδα τον κατατάσσει πραγματικά στου top 3 ever στην ιστορία της ομάδας ε, και μαζί με, νομίζω, με τον Bill Shankly και τον Bob Paisley με αυτούς τους δύο νομίζω ότι και δεν το λέω εγώ το λένε όλοι στο, στο Liverpool και αυτό το βιβλίο μέσα, μέσα σε, τα πολλά αποδεικνύει το γιατί είναι ουσιαστικά η μετενσάρκωση του Bill Shankly αυτού του ανθρώπου που λένε όλοι ο, με, ο τη της Liverpool τότε τη δεκαδία 60 είναι η σύγχρονη μορφή του τώρα αυτό θα σου έλεγα επειδή έχουμε την τάση στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικότερα, να συγκρίνουμε μεγέθη ναι. Να συγκρίνουμε ομάδα, να συγκρίνουμε παίχτε. Πόσο λάθο είναι, είναι, είναι αυτό. Είναι λάθο. Πόσο λάθο είναι αυτό. Δηλαδή λάθος. δεν έχει κανένα νόημα βασικά. Ναι. Δεν είναι κουβέντα σωστού λάθου. Είναι κουβέντα πόσο παράλογο είναι. Ναι, ισχύει. Ισχύ. Δεν είναι ίδιε συνθήκες, συνθήκε, δεν είναι ίδια τα μεγέθη τα υπόλοιπα. Γιατί δεν είναι η Λίβερπουλ μόνο σαν Λίβερπουλ, είναι και η υπόλοιπη Λίγκα. Ναι, έτσι. Είναι και η υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή τι συγκρίνουμε, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι ότι αδικείται μόνο ο Κλοπ. Αδικείται και ο Γκουαρδιόλα, αδικείται ξέρω εγώ, το Ρόττεν Hag, που κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Φέσια. Έφαγε τα 7 από τη Λίβερπουλ. έχει. Τα δηλαδή, ταμπλό ναι. έτσι ναι. στην Αγγλία ξέρει, τα γνωστά. Γιατί ναι. ενώ είναι ποδοσφαιρομάνα και το λέμε και το ξαναλέμε, είναι η πιο επιρρεπή στην σαχλοκριτική. Ναι. Δηλαδή, δεν θα αναφέρω Έλληνε γραφικού ε, δημοσιογράφου. Ε, <laughs> <laughs> όχι, πλάκα να μην το κόψει. Ε, αλλά από αυτού στην Αγγλία άλλο τίποτα. Ναι. Τα ναι, 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 ναι. παρακολουθώ ενώ είμαι πιο πολύ φαν του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Ε, εντάξει, αναγκαστικά δεν γίνεται. Η Premier League είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Mm. Το παρακολουθώ. Μιλάμε για γραφικότητα που σπάει, σπάει κόκκαλα. Ναι, βέβαια. βέβαια. Ισχύει το κομμάτι τη σύγκριση με άλλε εποχέ. Όντω δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα νόημα. Ε, και νομίζω σε αυτό παντάει ο, ο εγγονό του Μπιλ Σάγκλι του σπουδαίου αναμορφωτή τη Λίβερπουλ τη δεκαετία του 1960. Ο Μπιλ Σάγκλι ήταν ένα άνθρωπο που ήταν σοσιαλιστή κάργαρα, παιδί μου. Δηλαδή, ε, και γι' αυτό τέλειωσε με την πόλη πάρα πολύ, επειδή που, που είναι αριστερό το Λίβερπουλ και όλα αυτά. Ε, και τον ρωτήσα κάποια στιγμή, και τον αναφέρω στο βιβλίο, ε, ότι ο παππού του μου αν ζούσε σήμερα, και ήταν στη σημερινή εποχή του καπιταλιστικού ποδοσφαίρου τι θα έκανε, θα τα έστειλε στο διάλογο. Και... Και, λέει ότι όχι, εντάξει, δεν θα του άρεσε, ρε παιδί μου, γιατί λόγω πεπιθήσεων, αλλά θα προσαρμοζόταν, θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί. Θα αναγκαζόταν να προσαρμοστεί. Γιατί θα έπρεπε να δουλέψει, θα έπρεπε να φτιάξει μια ομάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, um, σε πάει Proposite. η προσαρμόζηση με, τι συνθήκε. Δεν ]reme. είναι εντάξει, έχει τι πεπιθήσει ή οτιδήποτε, αλλά πα με την εποχή. Γι' αυτό το λόγο γενικότερα στα πάντα δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Και αυτό που γίνεται για το Μαραντόνα Μέση. δεν ξέρω άλλε συγκρίσει τέτοιε. Δεν είναι άλλη εποχή, άλλα δεδομένα, καμία σχέση. Και εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Το γκονάκι μου που είναι. Το καλά, το μου. Αυτό και αν κόψω. Το ανιψάκι μου. Πολύ Όχι, 30 χρόνια μπροστά. Το ανιψάκι μου, συγγνώμη, τι λέω. Το ανιψάκι μου είναι 9 χρονών πλέον. Με ρωτάει συνέχεια αυτό. Μα, ποιο είναι καλύτερο, Ο Μέση ή ο Μαραντόνα. Ποιο θα το έτσι και έτσι. δεν το δεν υπάρχει τι και δεν είναι άνθρωποι που δεν του έχουμε δίκιολα. Τι να απαντήσω. Οπότε ναι, είναι γραφικό. Συμφωνώ ότι είναι γραφικό είναι λάθο. Δεν... Εκ του έχει λάθο να συγκρίνει ανώμια πράγματα. Σου ζητάω να μου περιγράψει τον κύριο Κλόπ και να επιλέξει μόνο τρει λέξει. Μόνο τρία επίθετα. Επιθετικού προσδιορισμού. Ναι. Ε, Κοινωνικό. Αλλοιμόν, ναι. εντάξει. Εκδηλωτικό. Ε, υπερβολικά συναισθηματικό. Γιατί πρέπει να μπαίνει και ένα αρνητικό. Ναι. Κατάλαβε. Δεν, γίνεται να του εκθιάζει. Ξέρω κέφαλο θα πω. Ξέρω, ξέρω κέφαλο θα πω. Ναι, ναι, Ξέρω και, και, και καλή και κακή τέτοια. Έτσι λοιπόν, όπω μου τον περιγράφει, έτσι όπω τον έχει μελετήσει, έτσι όπω τον αποδίδει και στο βιβλίο σου. Γνωρίζοντα λοιπόν την δυσυγκρασία του, την οτροπία του, τι πεπιθήσει του, γιατί έπαιξαν και αυτέ ρόλο στην επιλογή τη Λίβερπουλ σαν ομάδα που θα αναλάβει την τεχνική τη ηγεσία. Έστω ότι η Λίβερπουλ δεν υφίσταται. Ωραία. Ή φεύγει, αύριο τον διώχνουν. Λένε, βρήκαμε καλύτερο. Σε ποια ομάδα πιστεύει ότι θα τέριαζε περισσότερο, Πού τον βλέπει. Μένει στην Αγγλία. Γιατί θεωρώ ότι του ταιριάζει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Αλλά οκ. Okay. Γνώμη μου. Γνωμούλα μου. Να περάσει. Πάει στην Ιταλία. Επιστρέφει η Γερμανία. Δοκιμάζει την, τη Γαλλία. Να πάει σε μία, ξέρει μια πρόκληση εναντίωσης, ας πούμε, προς την Παρή, προς την ενδεχομένως στη Μαρσέη Σίγουρα σε κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, έχει μια, ένα ε, πολύ μεγάλο ε, κομμάτι πρόκλησης για να, να, να χτίσει κάτι και, καινούργιο από την αρχή. Γιατί και στις τρεις ομάδες αυτό έκανε. Ε, και στη Μάιντς, ε, εντάξει, εκεί από, μια νυχτή έγινε από παίκτης προπονητής. Ε, και είχε όραμα να τη σώσουμε την ομάδα και σιγά σιγά να τη χτίσουμε μπάς και ανέβη επιτέλου στη Βουδαζιλίκα και το κατάφερε. Ε, στην Dortmund πήγε να πάρει μια ομάδα από την πτώχευση και να πει: Ελά, πάμε να τη σώσουμε και βλέπουμε. Και χτίζοντα, χτίζοντα, μετά έκανε μια ομάδα από τα αθλήτρια. Στη Liverpool πήγε σε μια ομάδα που ήταν χάλια και λέει: Εδώ α, θα το βρούμε λίγο. Να τη φτιάξουμε να γυρίσουμε τη Liverpool Οπότε γενικότερα κάπου που να μην είναι έτοιμη η επιτυχία. Ε, θα σε διακόψω εδώ και θέλω να κάνω μια ερώτηση ναι, βεβαίως, πάνω σε αυτό. Έχει ακουστεί, α πούμε, το πιο τρανό παράδειγμα είναι ότι είναι προπονητή τώρα ο Γκουαρτιόλα. Πάει σε έτοιμε ομάδε με υψηλά budget, αγοράζει όποιον ναι. θέλει. Πετροδόλαρα και τα σχετικά. Για τη City, πιο πριν για την Πάγερ, όχι για τα πετροδόλαρα, αλλά γιατί αγοράζει όποιον ήθελε αντικειμενικά. Γιατί να μην μπούμε και για τον κλοπ, ότι ξέρει κάτι, πάει και σε ομάδε όπου η επιτυχία δεν είναι δεδομένη. Ναι. Οπότε έχει το μαξιλαράκι ότι και να αποτύχει. Μάγκε, εγώ αυτό πήρα αν έλαβα καμένη γη ή αν δεν θέλει καμένη γη, αν έλαβα μια ομάδα σε πτωτική πορεία. Βέβαια. Έκανα ό,τι μπορούσα, που μπορεί να μην έκανε ό,τι μπορούσε. Αυτό απέδωσε. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Βέβαια, δηλαδή, ξέρει, έχει δικλείδα ασφάλεια, μήπω. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να το πει και, και, έτσι, ναι, όντω. Ότι. Ε, και νομίζω ότι αυτό, 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 είναι και. την που πήγε στο Λίβερπουλ, είπε: Παι, Παιδιά, ήρθα, ωραία, αλλά θέλω χρόνο, έτσι; ε. Δεν με αφήσετε να με σκίσετε από τώρα. Δηλαδή, θέλουμε. Θα, θα, θα... είπε στον κόσμο πραγματικά, Λέει, περιμένετε 25 χρόνια πριν το τάχημα, ε; Ωραία, περιμένετε λίγο ακόμη. Δηλαδή, έχουμε δρόμο. Αν περιμένετε αποτελέσμα το αμέσω, ζήτω που καείκαμε. Ε, οπότε, ναι. Ε, η δικλίδα ασφαλεία είναι αυτή νομίζω το, 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 το κομμάτι. Ε, 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 εγώ ήρθα, έχω δύσκολο έργο, ζητώ χρόνο. Ε, και ο κόσμο ε, ξέρει τι γίνεται, ήξερε τότε τι γίνεται. Οπότε ήταν υπομονητικό πολύ και έλεγε συνεχώ μια βελτίωση. Οπότε κάθε μικρή βελτίωση, κάθε μικρό βήμα ε, τον βοηθούσε, του δίνει πίσω χρόνου. Ε, γενικότερα, δε, 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 διαφωνώ και με το κομμάτι αυτό που λένε ρε, για τον Γκαρδιόλα, α πούμε. Γιατί, γιατί νομίζω ότι τον αδικεί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει, ωραία, έχει λεφτά. Ναι, δεν λέω, και, ε, τα, αλλά. Είναι ο άνθρωπο, είναι και οφείο, τι τώρα. Δηλαδή, δεν δε, δε το έκανε μόνο στη Σίτι, το έχει κάνει και στην Πάγια, το έχει κάνει και στη, 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 ε, στην Μπαρτσελόνα. Για, για μένα είναι ό,τι καλύτερο σε, σε, σε ποδοσφαιρικό μυαλό ο Γουαρδιόλα. Ε, οπότε και μπορεί να δικήσει κάποιον αυτή η προσέγγιση και μπορεί να τον, ε, να τον, να, να τον ωρεοποιήσει κιόλα. Γιατί ναι, σίγουρα τον Κλόπ τον, τον, τον γοητεύει αυτό το ότι εγώ ρε παιδί εντάξει με. Σα πήρα από το με τον Ρόμπερτσον 8 εκατομμύρια και τον Τρέντ Τσάμπα. <laughs> δηλαδή, ναι, το... αλλά εντάξει. Δε, δεν ξέρω, εντάξει. Θα μπορούσε να το πει αντικλεί ασφαλεία, ίσω, ναι, θα μπορούσε. Στην προηγούμενη ερώτηση, γυρνάω τώρα. Ξέρει που θα τον έβλεπα εγώ, βάσει. Δεν είχα απάντηση, γι' αυτό δεν την απάντησα. Έτσι. Όχι, ναι, 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 ναι. Ξέρω, δεν ξέρω, δεν μου έρχεται ομάδα αυτή τη στιγμή. Μου έρχεται μια ομάδα από την άποψη τη ιδεολογία. Όχι πολιτική ή κομματική τέτοια ιδεολογία, από την άποψη. Θα καταλάβει. Η Μπιλμπάο. Α, ναι, κατάλαβα τι λε. Νομίζω θα λύσει τη Σέλτικ. Οκ, το ε, ακούω. Επειδή, και επειδή είναι και αυτή που τραγουδάει το Γιουλέβο Καλόν. Επειδή και ναι, η Μάιτσικη ναι, Ντόμι ναι, που ναι. τραγουδάγανε. Για το, είναι για αυτή την ιστορία. Ναι, ωραίο. ωραίο, Ρωματικό και... πολύ. Ρωματικό πολύ εδώ λίγο. Ναι. Λόγω των παικτών ότι αγοράζουν. Ναι. Ε, και λόγω τη περιοχή. Υπάρχει ένα υπόβαθρο πολύ συγκεκριμένο. Και νομίζω ότι Παίζει και αυτό ρόλο στην επιλογή τη ομάδα που θα αναλάβει την τεχνική τη ηγεσία ο Παίζει και τέτοια, παίζει, τέτοια μπάλα. Μάριε. Λείχνω. Πού βρίσκουμε τα βιβλία, νούμερο ένα, ναι. για τον κόσμο που ενδιαφέρεται. Γιατί σίγουρα θα μα ακούνε και άνθρωποι που είναι Λίβερπουλ. Σαφέστατα, ναι, ναι, ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, με θα τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη, η υπέροχη και η πόλη και οι άνθρωποι εκεί, τη Λέσχη πραγματικά. Με, με, πήγα και παρουσίασα το βιβλίο μετά απίστευτη εμπειρία. Δηλαδή, δεν, μπορώ, δεν μπορώ να την ε, μεταφέρω με λόγια. Δηλαδή, θα, θέλω να το, να το πω ειλικρινά. Οι άνθρωποι εκεί, και ο Στάτο Σάκια και ο Γιώργο Ματζούκη και όλοι οι άνθρωποι εκεί, No, no, no caption needed, πραγματικά για αυτού του ανθρώπου εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το ελληνικό βιβλίο, η αλήθεια είναι ότι για να είμαι απόλυτα ειλικρινή, έχει εξαντληθεί αυτή την περίοδο, δεν κυκλοφορεί ακόμη. Θετικότητα. Ναι, η ναι, αλήθεια είναι πολύ, πολύ καλό αυτό. Αλλά είμαστε σε, σε σοβαρέ συζητήσει και προχωρημένε, θα έλεγα. Με ελληνικό εκδοτικό, εκδοτικό κανονικό αυτή τη φορά, για να κυκλοφορήσει άμεσα, όσο πιο άμεσα γίνεται και να πάει και σε μεγάλη βιβλιοπολία. Ε, το αγγλικό που είναι αυτό που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. κυκλοφορεί η κυκλοφορία από την Peach Publishing, είναι αγγλικό εκδοτικό οίκο. πάει σε όλο τον κόσμο, worldwide το shipping, ρε παιδί μου, και από την Amazon κυκλοφορεί. και σε μεγάλη βιβλιοπορία, όπω το Waterstone, και παντού μπορεί να το βρει κάποιο. the Social One, why Jurgen Klopp was a perfect fit for Liverpool. Είναι το πλήρε πλήρη όνομα. Το Social One, πατήστε. For πρήτε, Liverpool, και να το τονίσουμε εδώ, ένα σποϊλεράκι για το βιβλίο, όχι μόνο την ομάδα. Ακριβώ, ναι και την πόλη. Ναι, 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 ναι. Να το πούμε αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει και το FC στο τέλος. Ακριβώ. Ναι, ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. <laughs> Εσύ είσαι απόλυτο δίκιο που το, κατά... Που το κατάλαβες, ναι. <laughs> <laughs> Τι περιμένουμε το επόμενο βήμα, ενδεχομένω ένα επόμενο βιβλίο ναι. ή κάποια πόλη που ενδεχομένω θα πα να παρουσιάσει ε... Ε, μόνο το, το έργο, δεν έργο σου. Δεν είμαι τη στιγμή για την ώρα στο κομμάτι αυτό. Το, 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 εντάξει, τη συγγραφή στο κομμάτι, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα εγώ πάντα με το κείμενο είχα μια ιδιαίτερη σχέση. Ακόμη έχω και μάλιστα μπορώ να πω ότι την έχω εντείνει το έξω διάστημα. Ε, είναι πολλέ ιδέε στο, στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Το περίεργο είναι ότι δουλεύω λίγο μία, δουλεύω λίγο την άλλη. Υπάρχει ένα αχταρμά λίγο, ο οποίο νομίζω ότι αποτυπώνει πλήρω τι σημαίνει στο κεφάλι μου γενικότερα στην ζωή. Ε, αλλά θα δούμε, θα δούμε τι, τι, είναι και ποδοσφαιρικέ, είναι και μη το σίγουρο είναι και αυτό που σίγουρα είναι ανακοινώσιμο και το, το λέω είναι μια, ένα λεύκομα που ετοιμάζουμε με τον Γυμναστικό Σύλλογο πόλων Σμύρνης με τον οποίο συνεργάζομαι ε, είναι η συλλογή και η καταγραφή όλων των Απόλλωνων από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Δηλαδή, οπουδήποτε υπάρχει Απόλλων, Απόλλων Καλαμάτα, Απόλλων Καλαμαριά, Απόλλων Λάρισα, Απόλλων Λεμεσού, ναι, Απόλλων Σόλνα στη Σουηδία. Ε, του μαζεύουμε, του καταγράφουμε. Είναι μια σπουδαία ιδέα που την είχε ο Παναγιώτη ο Καταβέλο, που είναι ο πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανε να, το, να μου το αναθέσει, με τη βοήθεια και του φίλου του Βαγγέλου Τζαρδί. Ε, είναι κάτι που δεν ξέρω ακόμα πότε θα είναι έτοιμο, αλλά ελπίζω το συντομότερο και θα είναι μια πολύ ωραία δουλειά, όχι δικιά μου. Που δουλειά, δηλαδή, γιατί είναι η ωραία ιδέα γι' αυτό. Όχι επειδή το κάνω εγώ. δεν Επειδή είχα δει στα social που ακολουθούμαστε. Ξέρει, αναρτήσει και story για τον Απόλυο Να Σμύρνη. Όχι. Ναι. Να το κολλήσω. Γυμναστικό σύλλογο. Ωραία. ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω επ' αυτού διότι δεν γνώριζα η αλήθεια πώ και τι. Αλλά οκ, okay, ευχαριστώ για το. Πάλι μου, ναι, ναι εντάξει, ναι. Για το disclaimer. Έχουμε, έχουμε διτή σχέση με τον Απόλυνα. Είναι και η δημοσιογραφική αυτή και είναι και η αθλητική γιατί... θεωρητικά. Γιατί εντάξει, πάμε. μέσα σε, όλοι, σε όλα, όλα υποδίω με τον, 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 τον με Ρωμαία αποστάσεων. Εντάξει, στην Ελλάδα τη δηλώσει εσύ. Ναι, ακριβώ. Αυτό δεν συζητάγαμε και πριν. Ωραία, καλά. Είσαι. Ε, και θέλω. Κλείσαμε λιγάκι για το ωραία. Social One. Θέλω να μιλήσουμε και. Όσο πάμε προ το κλείσιμο και τη εκπομπή, να πούμε και για το up. Α, ναι, βεβαίω, βεβαίω. Γιατί είναι ένα Εναι. μεγάλο κομμάτι τη ενασχόλησή σου και Εναι. αυτό. Εναι. Εναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι και ο κόσμο θεωρώ ότι δεν είναι πολύ εξοικειωμένο ούτω ή άλλω και με το άθλημα όσο με το ποδόσφαιρο και το ναι. μπάσκετ. Αδίκω, θα πω εγώ, διότι είδαμε Συμφωνώ. και προχθέ. Προχθέ ήταν, ναι, τέλο πάντων, πριν από κάποιε μέρε τον Ολυμπιακό. Βέβαια, ναι. Τεράστια αρχή. Τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο. Μετά το 2005. Ναι. 18 χρόνια μετά. Ναι. Πε μα λίγα πράγματα και γι' αυτό. Ναι, η αλήθεια το είναι ότι το βόλεϊ είναι μια κρυφή μου αγάπη που την έχω μικρό παιδί. Δεν την ξέρει πολλοί κόσμο γιατί δεν την πολύ έτσι, εκδηλώνω. και με το beach volley, και με το βόλεϊ Έκανα και μια ανεπιτυχή σχετικά προσπάθεια να παίξω βόλεϊ στο Εγάλεο, μια, μια, ένα φεγγάρι. Ε, το, είναι ένα ευγενέ άθλημα. Είναι πάρα, πάρα πολύ όμορφο άθλημα και το, το αγαπώ πολύ. Ε, εγώ αυτή την περίοδο είμαι σε αυτή την περίοδο, το 2018 πλέον, πενταετία ολόκληρη γεμάτη. Είναι ε, είναι ο κορονοϊό ε, τη Μεσοποδέ Αδεκό. Ναι, ναι, ισχύει. Και εγώ θυμάμαι πράγματα που έχω κάνει το 2017 και έλεγα εντάξει, ήταν πριν από δύο χρόνια. Πριν <laughs> <Ήταν> από δύο <laughs> χρόνια, πριν <Ήταν> από, <laughs> από, από έξι. <laughs> Πραγματικά, ναι, ναι. Είμαι υπεύθυνο τύπου του Πανελληνίου Συνδέσμου Μειωμένων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών. Αυτό ουσιαστικά είναι το σωματείο το οποίο εκπροσωπεί του Έλληνε επαγγελματίε, αθλητέ και αθλήτριε του βόλεϊ και προσπαθεί να, με, πάρα πολλούς τρόπους να προασπίσει τα, δικαιώματα των αθλητών και να κάνει το καλύτερο που μπορεί για τους, για τους αθλητές. είναι μια πάρα πολύ σπουδαία, είναι πολύ χρήσιμο το έργο του Πασάπ. είναι μια δουλειά που γίνεται από πολλούς ανθρώπους και κυρίως τον, τον, Γιάννη τον Αχιλεόπουλο που είναι ο πρόεδρος τώρα και τον Παναγιώτο Πελεκούδα που ήταν πρόεδρος είναι τώρα γενικός γραμματέας ε, τον Παναγιώτο Παπαδόπουλο. Ε, είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία εργάζονται πολύ σκληρά καθημερινά. Είναι αθλητέ αυτοί οι συγκεκριμένοι. Ε, με ενεργεία κιόλα. Ε, εργάζονται σκληρά καθημερινά για, για τη βελτίωση των συνδικών του, 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 του βόλεϊ. και πραγματικά αξίζει. Ο, ο, γιατί υπάρχουν και αθλητέ που πρέπει να του το ξανατονίσουμε. Ότι αξίζει να το, να, το, να το, έχουν κατά νου. Ότι υπάρχει ο Πασάπ οτιδήποτε χρειαστούν να μπορούν να προσπαθήσουν να του βοηθήσει και να του να τους, να τους, να τους προστατεύσει σε, σε, πάρα πολλά πράγματα, ακόμη και στι εργασιακέ του σχέσει και οτιδήποτε. Ε, νομίζω ότι το, το, πιο μεγάλο στίχημα αυτή την περίοδο για τον Πασάπ και για όλο το ελληνικό βόλεϊ είναι επιτέλους να, να γίνει η, η γυναικεία λίγκια, το, 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 βόλεϊ λίγκ γυναικών επαγγελματική. Είναι κάτι που πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει. Σου λέει, παίζει άλλη στην εγώ και, ε, πέραν των μεγάλων που έχουν εξαίσθητα συμβόλαια με του ε, ιδιοκτήτε υπάρχουν και οι αφλήτε Α1 που πρέπει να κάνουν δεύτερη δουλειά. Δεν έχουν ένσημα από την ενασχόλησή του με το βόλεϊ. Παίζουν δε Α1, προπονούνται επαγγελματικά και δεν αμύβονται επαγγελματικά ούτε έχουν τα του οτιδήποτε. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό που προσπαθούμε και εμείς ως ΠΑΣΑΠ, τα παιδιά κυρίως εγώ είμαι πρόσωπος τύπου, ε, να δουλέψουμε σε αυτήν την κατεύθυνση με τη συνεργασία και με τον κοριτσιόν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι τεράστιο το στοίχημα. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι από τα πιο βασικά στοίχηματα του, του ΠΑΣΑΠ αυτή την περίοδο. Και το εύχομαι από καρδιά. σε... Ναι, πραγματικά κι εγώ το εύχομαι. Να, να γίνει να πράξη. Είναι, είναι απαραίτητο. Είναι, να, να, δεν γίνεται. Έχω κι εγώ μια σχέση με το γυναικείο βόλεϊ από, από, την άποψη ότι γνωρίζω πάρα πολύ Καλά. Ε, την το, το ομάδα του Πορφύρα, Α, από βέβαια. τον Πειραιά, ε, και τον ε, προπονητή του... Την φίλη μου τη λίδα την κάστανε εκεί πέρα. Ναι. Τον ε, Βασίλη <laughs> τον Πανδύ. βέβαια, Όταν εγώ έμενα ακόμα στον Πειραιά, ήταν, ε, ήταν στην ΑΕΝ, έκανε κάποια ανεποκατεβάσματα. Η αλήθεια είναι ότι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή, δεν το παρακολουθώ mm -hmm. πλέον ε, το γενικείο βόλιο, αλλά γνωρίζω και από τα κορίτσια που ναι. είχα κουβέντε ότι είναι σε τρομακτική κατάσταση. Ναι, ναι πραγματικά αποκατατικό. Δηλαδή, τώρα να προπονεί για να παίξει σε, σε, επαγγελματικό επίπεδο, σε, επίπεδο που προσυδειάζει το επαγγελματικό του Δηλαδή, σε, 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 σε επίπεδο. Ναι, ταξίδια, να προ, 모... ναι, ταξίδια προπονήσει, αγώνες αγώνε και όλα αυτά δηλαδή, να γίνεται Όχι για και την ψυχή τη μάνα που πάντα. Αλλά ακόμη και να πληρώνεσαι, δεν, δεν έχει τα, τα ένσημα. Δηλαδή, είναι αλλιώ. Δεν, δεν είναι δουλειά σου, είπα και επίσημα. Πρέπει να κάνει δεύτερη δουλειά. Δηλαδή, κορίτσια αυτό να μείνουν έγκυε, για παράδειγμα, πώ θα έχουν την ασφάλειά του. Δηλαδή, περιμένουν να τελειώσουν την καριέρα του και να δούμε μετά. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό δεν το συζητάμε. Είναι αποκρατική κατάσταση. Το... Και είναι κρίμα, ρε γάμο. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα πολύ. Είναι κρίμα πλέον, ε, και με αυτό να κλείσουμε γενικότερα, το πόσο φιλότιμο χρειάζεται πλέον στην Ελλάδα για να ζει, για να εργάζεσαι. Γιατί. Εναπόκειται σε εμά. Ναι. Στου εργαζομένου, στου υπαλλήλου, στου αθλητέ, καλή ώρα, όπω ανέφερε και εσύ. Εναπόκειται σε εμά λοιπόν πότε θα παρατήσουμε. Όχι πότε θα αλλάξει η κατάσταση. Πόσο θα αντέξουμε είναι. είναι. Είναι ζαριέ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αυτό το, νιώθω όταν βλέπω ε, παλιού συναδέλφου μου, γιατί εγώ έκανα μια απόπειρα. μια περίοδο να ασχοληθώ με την αθλητική μουσογραφία. Το πήγαινα τάπα και θεωρούσα ότι θα. εκεί κουτσά κάπω θα το παιδί μου. Ε, αλλά ε, κάπου άλλαξα, άλλαξα ερώτα η ζωή, η καριέρα μου, η επαγγελματική ε, μου πορεία τέλο πάντων. Οπότε δεν το ακολούθησα με τον τρόπο που ονειρεύτηκα. Βλέπω ακόμη φίλου μου ή παλιού μου συναδέλφου που το ακολουθούν ακόμη και τώρα με αυτόν τον, ίδιο ρομαντισμό που το ακολούθησαν τότε. Και του βλέπω, α πούμε, στην ηλικία τώρα τη δική μου και λέω: Εσύ, πω, μπράβο, το θαυμάζω. Γιατί εγώ αποφάσισα να τα παρατήσω νωρίτερα. Ενώ εσύ το ακόμη παλεύει. Αυτό ισχύει αυτό που λε. Όποτε το αποφασίσει εσύ γενικότερα. Που βέβαια, άμα αρχίσει την κουβέντα με του ίδιου ανθρώπου για απολαυέ και τα σχετικά, Όχι, Μάλλον είναι, σε τέτοια είναι. χρόνια θα έχουν μείνει. Στα χρόνια που ασχολιώσουν και εσύ με την αθλητική ναι, δημοσιογραφία. Αυτό είναι το, 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 το ακραίο, ναι, δυστυχώ. Μακάρι να ακουστεί η εκπομπή και στου υψηλά ιστάμενου τη πολιτεία, τέλο πάντων. Όποιο το ακούσει, καλό θα ήταν. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα λίμονω, πολύ. Λίμωνο, εγώ, εγώ, εγώ ευχαριστώ. Τι μου. Τη δική μου, δική μου τιμή. αλίμονο. Τα, τα πάμε και off the record. Πραγματικά είναι... ε, Η πρόσκληση ήταν για μένα πάρα πολύ τιμητική και χάρηκα πάρα πολύ που είμαι εδώ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Και... Βεβαίω. Καλά Λίμρα. και. The, off the record σίγουρα. Καλά, εννοείται Βέβαια. αυτό. Ούτω ή άλλω θα μα περιμένει και μια πρόσκληση στη Βαλένθια. Ε, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πρέπει π, να π, την π, αποδεχθούμε. Πριν έρθει, πριν γυρίσει. Πριν γυρίσει. Πριν γυρίσει. <laughs> Όχι σαν εσένα με το. Όχι, <laughs> <Εντάξει. laughs> Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα και για την αγγλική έκδοση που είναι έτσι ευχαριστώ. στα Σπάργανα. Ε, και αναμένω το βιβλίο του Γιάννη Κυράστα. Τελειά. Και εγώ και νομίζω ότι όλοι όσοι θα μα δουν και θα μα ακούσουν με την ίδια ενπομονή. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Μ' άρεσε, ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν ο Γιώργος Ψύχης, ήταν η εκπομπή προμενάδα του νέου αθλητικού podcast της Athens Voice και ήταν μαζί μου ο Μάριος Matsos. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο AthensVoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.